Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024, δεν θα έχουμε το καθιερωμένο μας live το βράδυ. Ο λόγος είναι ότι έχουμε μία υποχρέωση την οποία δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε άλλη μέρα, εκτός από Παρασκευή βράδυ, οπότε μετατίθεται για αύριο το live. Αύριο, Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024, τις 9 το βράδυ, θα κάνουμε live, το οποίο θα έχει άμεση σχέση με το περιεχόμενο του σημερινού βίντεο. Stay tuned, μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο έχει τίτλο, όπως ήδη διαβάσατε στην περιγραφή, «Είναι λάθος οι γνωριμίες από τα social». Κάτω από ένα βίντεο πρόσφατο με τίτλο «Τι παίζει με αυτές τις γνωριμίες στα social τελικά» μία φίλη στο κανάλι έχει γράψει το εξής σχόλιο το οποίο το σημείωσα και θέλω να το χρησιμοποιήσω ως έναυσμα για το σημερινό βίντεο. Γράφει φίλη «Εγώ σαν μεγάλη γυναίκα που μεγάλωσα σε επαρχία και χωρίς social πιστεύω είναι λάθος να βρεις άντρα από τα social. Εσύ στη μια άκρη και αυτός από την άλλη. Πού να ξέρεις αν είναι παντρεμένος, χωρισμένος με παιδιά και τι καπνοφουμάρι. Γιατί οι περισσότεροι έχουν ψεύτικο προφίλ και δεν ξέρεις ποιος είναι και τι είναι. Και τις απαντάω κι εγώ. Είναι δύσκολο να βρεις άνθρωπο γενικός. Οι περισσότερες γνωριμίες όμως γίνονται μέσω social. Δεν είναι απαραίτητα λάθος και σκέφτηκα ότι έχει πάρα πολύ καιρό να κάνουμε έτσι ένα περιεκτικό βίντεο, ένα comprehensive βίντεο σε σχέση με τις γνωριμίες, το φλερτ και το dating και το καυτό θέμα των γνωριμιών μέσα από τα social. Και εγώ μεγάλωσα στην επαρχία, σε πόλη μεγάλωσα αλλά υπάρχει εκεί πόλη και είμαι μεγάλη γυναίκα και μεγάλωσα χωρίς social και μπορώ να ταυτιστώ σε αυτό το κομμάτι με τη φίλη που έθεσε το ερώτημα ή τον προβληματισμό ή τη δήλωση τέλος πάντων ότι είναι λάθος οι γνωριμίες από τα social. Καταλαβαίνω το σκεπτικό των ανθρώπων οι οποίοι δεν γνωρίζαμε τι σημαίνει social πριν καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά χρόνια και που βλέπουμε, ακούμε Υβιώνουμε απογοητεύσει συνεχώς από τι εμπειρίε μέσω των social. Με τον ίδιο τρόπο που κάποιο ο οποίο μεγάλωσε σε μια εποχή που δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και υπήρχαν γαϊδουράκια πάνω στα οποία ανέβαιναν οι επιβάτε, επέβαιναν για να μεταβούν από το ένα μέρο στο άλλο, όταν ήρθαν τα αυτοκίνητα ένιωσαν μεγάλο φόβο και γιατί τα αυτοκίνητα προκαλούν. Αναταράξει αναταράξεις και ζαλάδα και γιατί τα αυτοκίνητα παραγούν καυσαρία και γιατί τα αυτοκίνητα έχουν συγκρούσεις, αυτοκινητικές συγκρούσεις. Και σίγουρα μια αυτοκινητική σύγκρουση είναι πολύ πιο πιθανό να αποβεί θανατηφόρα παρά μια σύγκρουση ενώ επιβαίνεις ενό ζώου. Αν και ένας από τους προπάπους μου σκοτώθηκε σε σύγκρουση ζώου. Δηλαδή, στην ουσία όπως λέγεται ε, ε νυν που λέμε στην Κύπρο δηλαδή ε, με τη βοήθεια ενός βοδιού όργωνε τη γη και κάπως έγινε τι έγινε το βόδι έπεσε πάνω του και τον καταπλάκωσε όπως και να έχει μπορεί και χαζό το παράδειγμα που λέω αλλά είναι αλήθεια ότι ε, όσο περνάει ο καιρός και όσο εξελίσσεται ο πολιτισμός και η τεχνολογία έρχονται νέα εργαλεία στα χέρια μας τα οποία είναι πολύ πιθανό να μας φοβήσουν αλλά και να μας απογοητεύσουν. Θέλω εδώ να κάνω ένα βασικό ξεκαθάρισμα. Ότι δεν είναι τα social το πρόβλημα, είναι οι χρήστες των social το πρόβλημα. Δηλαδή, τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα, ένα προφίλ στο facebook, ένα προφίλ στο instagram, ξέρω εγώ στο tiktok που κάνουν τώρα, ή σε οποιοδήποτε άλλο social media account, ή στο twitter, ή στο x, ή ακόμη και ένα προφίλ σε μια εφαρμογή γνωριμιών δεν είναι από μόνο του μια οντότητα. Οντότητα είναι το πρόσωπο το οποίο δημιουργεί το προφίλ. Το πρόσωπο το οποίο χειρίζεται τα κοινωνικά δίχτυα. Εγώ προσωπικά είμαι εξαιρετικά χαρούμενη που υπάρχουν οι εξελίξεις της τεχνολογίας στις σημερινές. Αν δεν υπήρχαν, αυτή τη στιγμή δεν θα επικοινωνούσαμε. Εγώ με εσάς και εσείς με εμένα. Αυτή τη στιγμή δεν θα έφτιαχνα αυτό το βίντεο δεν θα το ανέβαζα, δεν θα υπήρχε πλατφόρμα να το ανεβάσω γιατί και το YouTube είναι μια πλατφόρμα κοινωνικών δικτύων. Δεν θα μπορούσαν να φτάσουν τα βίντεο μου, τα μηνύματα μου, αυτά που λέω σε τόσες χιλιάδες ανθρώπους. Σε 101 και πάνω χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι είναι γεγραμμένοι στο κανάλι και σε περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν επισκεφθεί κατά καιρού το κανάλι μας. Από το 2011 μέχρι σήμερα που έχω ιδρύσει αυτό το προφίλ στο YouTube, αυτό το κανάλι στα social media που ονομάζεται κανάλι του YouTube. Ίσως και μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν περάσει επισκεπτόμενοι από αυτό το χώρο. Είναι φοβερό εργαλείο τα social media, είναι φοβερό εργαλείο το διαδίκτυο, είναι καλό πράγμα η πρόοδος. Όμως, για να μπορέσουμε να χαρούμε τα ωφέλη της πρόοδου, πρέπει να οχυρωθούμε, να εκπαιδευτούμε, να αποκτήσουμε διαδικτυακό γραμματισμό, δηλαδή να αποκτήσουμε γνώσεις σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου και με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων ειδικότερα, ούτως ώστε αυτό το εργαλείο να το χρησιμοποιήσουμε προ όφελο μας και να μην πέσουμε στις παγίδες των κακών ανθρώπων, των αήθων ανθρώπων, των ανήθικων ανθρώπων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να βλάψουν τους άλλους. Θα σας πω κάτι. Ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος θα φτιάξει ένα παραπληνητικό προφίλ στο facebook, στο instagram, σε μια εφαρμογή γνωριμιών ή οπουδήποτε, με σκοπό να ξεγελάσει ο ανθρώπους, ο ίδιος άνθρωπος και στην προσωπική του ζωή θα ξεγελάσει τους ανθρώπους που γνωρίζει διαζώσεις. Μην νομίζετε δηλαδή ότι αν αποφύγουμε τα social media και δεν έχουμε προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, και δεν προσπαθούμε να συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους με τον σύγχρονο τρόπο που είναι ο τρόπος του διαδικτύου που συνδέει ανθρώπους από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη, από τη μια άκρη της γης μέχρι την άλλη, ότι θα αποφύγουμε την ανθρωπινή κακία. Δεν θα την αποφύγουμε. Το πιο πιθανό, κοιτάξτε δίπλα σας, πίσω σας. Μέσα στο σπίτι σας το ίδιο υπάρχει ανθρωπινή κακία. Μέσα στην εκτεταμένη σας οικογένεια υπάρχει ανθρωπινή κακία. Μέσα στο χώρο της εργασίας σας, της εργασίας μας υπάρχει ανθρωπινή κακία. Η ανθρωπινή κακία υπάρχει παντού. Ζούμε στην εποχή του ναρκισισμού. Οπότε το να ξορκίσει κάποιο το κακό χωρίς να αποκτήσει πρόσβαση στα social media ή σβήνοντας τους λογαριασμούς που έχει στα κοινωνικά δίκτυα δεν θα τον προστατεύσει από την ανθρωπίνη κακία. Φυσικά υπάρχει και η περίπτωση των ανθρώπων που κάνουν κατάχρηση του διαδικτύου που μπορεί ακόμη και να εθίζονται στο διαδίκτυο που εκεί είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο είναι άλλου α, θεραπευτικού ζητήματος ιστορία ο εθισμός από το διαδίκτυο. Μιλάμε τώρα για την χρήση που κάνει ο μέσος άνθρωπος. Θέλω να πω ότι όσα λέω εδώ για τις γνωριμίες από το διαδίκτυο ισχύουν και για τις γνωριμίες διαζώσεις. Γιατί πλέον. Οι περισσότεροι από εμά δεν ζούμε στο χωριό μα ή τέλο πάντων δεν ζούμε στο χωριό μας, στο οποίο μεγαλώσαμε και γεννηθήκαμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζούμε σε πόλει. Σε στι πόλει είναι αδύνατο να γνωρίζει όλου του ανθρώπου που είναι σε αυτή την πόλη. Γιατί παλιά στα χωριά ήταν μικρέ κοινότητε. Ήταν 500 άτομα, ήταν 300 άτομα, ήταν 1000 άτομα. Οπότε γνωρίζονταν όλοι μεταξύ του, παντρεύονταν όλοι μεταξύ του. Και chances were, οι πιθανότητε ήταν αν θα γνωρίσει έναν ή μίαν να είναι κάποιον που τον ήξερε από τον καιρό που φορούσε κοντό παντελονάκι και έπαιζε με του βόλου στη γειτονιά. Ή από τον καιρό που ήταν ένα κοριτσάκι που το έπαιρνε βόλτα η μαμά τη π.χ. Δηλαδή παλιότερα οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζονταν στα χωριά του και στου χώρου που κατοικούσαν, στι κοινότητε που ζούσαν, οι οποίοι παντρεύονταν μέσα στι κοινότητε από τι οποίε προέρχονταν, γνώριζαν το ποιόν, το χαρακτήρα, τον τύπο του ανθρώπου, γνώριζαν την οικογένεια του ανθρώπου από πριν. Αυτό όμω δεν μπορεί να ισχύσει σήμερα. Καταρχά, υπάρχουν περιορισμοί οι οποίοι είναι γενετική φύσεω. Αν παντρευόμαστε μέσα σε μια μικρή κλειστή ομάδα, στο τέλο θα καταλήξουμε να είμαστε όλοι συγγενεί μεταξύ μα και να αυξηθούν οι γενετικέ παθήσει. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ιατρικό βιολογικό λόγο για να μην παντρεύονται οι συγγενεί μεταξύ του. Επίση, έχει αλλάξει ο τρόπο ζωή είτε μας αρέσει είτε όχι, στη σημερινή εποχή ακόμη και αν δεν έχουμε ταξιδέψει να πάμε πουθενά, πέρα από τη χώρα στην οποία κατοικούμε ή την επαρχία ή τον νομό στον οποίο κατοικούμε μέσω της τηλεόρασης, μέσω των ντοκιμαντέρ, μέσω του κινηματογράφου, μέσω του διαδικτύου έχουμε γνώση πως υπάρχουν και άλλες χώρες και άλλες περιοχές και άλλοι άνθρωποι και άλλες φυλές και άλλες δράτσες και άλλες θρησκείες και ότι υπάρχουν 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη και πλέον το μικρό χωριό μας, η μικρή πόλη μας, η μικρή χώρα μας δεν φαντάζει και τόσο μεγάλη. Είναι αλήθεια πως χρειάζεται πολύ προσοχή στη σημερινή εποχή Όχι γιατί εκτιθέμεθα σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων Και υπάρχουν περισσότερες πιθανές συνδέσεις μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων Αλλά γιατί στην εποχή μας παρατηρείται έντονο φαινόμενο κακοήθειας οι άνθρωποι στις μέρες μας θαυμάζουν τον αρκισισμό και τείνουν να αντιγράφουν τον αρκισισμό που βλέπουν γύρω τους. Ο ναρκισισμός ως τρόπος ζωής, ο ναρκισισμός ως ιδανικό, ο ναρκισισμός ως τύπος προσωπικότητας είναι εξαιρετικά διαδεδομένος. Αποτελεί τη μάστιγα της εποχής μας κατά τη δική μου γνώμη. Ως ψυχολόγος που έχω εργαστεί για πάνω από δύο δεκαετίες με ενήλικες με φίβους και με ζευγάρια, διαπιστώνω ότι το βασικότερο πρόβλημα στις ανθρώπινες σχέσεις είναι ότι αρκετοί άνθρωποι υιοθετούν αυτό τον τρόπο ζωής. Να είναι δηλαδή παλιόπαιδα, να είναι τσογλάνια, να είναι ναρκισιστές, να είναι πνευματικά τεμπέλιδες, να επιδιώκουν να έχουν ωφέλη χωρίς να εργαστούν και χωρίς να κοπιάσουν. Ανερυθρίαστα, χωρίς να ντρέπονται καθόλου να κοροϊδεύουν τους άλλους ανθρώπους και να εκμεταλλεύονται τους άλλους ανθρώπους. Να τους εκμεταλλεύονται συναισθηματικά, να τους εκμεταλλεύονται οικονομικά, να τους εκμεταλλεύονται καθιονδήποτε τρόπο. Ζούμε σε μια εποχή που το να είσαι αλητήριος, τύπος, που το να είσαι παλιόπαιδο, που το να είσαι τσογλάνη, είναι ενδοξοποιημένο, είναι glorified. Ζούμε επίσης και στην εποχή της πολιτικής ορθότητος, αλλά αυτά τα δύο μεταξύ τους όχι απλώ αλληλοσυγκρούνται κάποιε φορέ, αλλά και κάποιε άλλε φορέ αλληλοεπικαλύπτονται. Στην εποχή μα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι με το μανδύα τη πολιτική ορθότητο εξαπολύουν ναρκιστικέ επιθέσει σε άλλου ανθρώπου. Είναι πολύ μπερδευτικά τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα στην εποχή μα. Θεωρώ ότι για έναν μέσο άνθρωπο, ο οποίο ίσω παρακολουθεί αυτό το βίντεο, ένα χρήσιμο τρόπο προστασία από την κακία και από τη μάστιγα του ναρκισισμού, είναι να οχυρωθεί ψυχικά και πνευματικά μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, την οποία παρέχει αφιδόλευτα αυτό το κανάλι, έχουμε πάνω από 5.000 βίντεο ψυχοεκπαίδευσης, να μάθει να αναγνωρίζει πώς είναι μια υγιή σχέση και πώς είναι μια σχέση ναρκισιστικής κακοποίησης, τη διαφορά που έχει ένας καλός άνθρωπος από έναν κακό άνθρωπο, τι σημαίνει η αγνή, η ειλικρινή και έντιμη επικοινωνία σε αντιπαραβολή με τις ψευτιές, το gaslighting, το nagging, την υποτίμηση, το shaming και όλα αυτά τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου τα οποία εξηγούμε ξανά και ξανά στα βίντεο εδώ στο κανάλι μας. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω πάλι συνδέσμους που επεξηγούν αυτούς τους όρους. Επεξηγούν το nagging, επεξηγούν τον gaslighting, επεξηγούν την αρκισιστική κακοποίηση. Λοιπόν, χρειάζεται να μάθουμε να προστατευόμαστε από την ανθρώπινη κακία, να αμυνόμαστε στην ανθρώπινη κακία και να αναπτύσσουμε αντιστάσεις και υγιείς τρόπους συνδεσιμότητας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ψυχοεκπαιδεύεται, ο οποίος καλλιεργείται ουσιαστικά πνευματικά, μπορεί να μπει στην αρένα των κοινωνικών δικτύων Μπορεί να φλερτάρει μέσω κοινωνικών δικτύων Και να έχει τα μάτια του και τα αυτιά του ανοιχτά Και να είναι προσεκτικός ώστε να μην πέσει στις παγίδες των κακοηθών ανθρώπων Οι οποίοι δεν είναι μόνο πίσω από το πληκτρολόγιο Είναι παντού Ζούμε ανάμεσά τους Αν νομίζει κάποιος ότι θα ξεφύγει από τους τοξικούς ανθρώπους, τους ναρκισιστές, τους εκμεταλλευτές, τα σούργελα επειδή δεν θα φτιάξει προφίλ στα κοινωνικά δίχτυα και επειδή δεν θα φλερτάρει διαδικτυακά πλάνατε πλάνιν ικτρά. Φυσικά αυτού λεχθέντος τυχεροί είναι όσοι είναι καλά συντροφευμένοι και δεν χρειάζεται σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή σε αυτή την τόσο δυσχερή εποχή για νέε γνωριμίε, για γνωριμίες με σκοπό τη δημιουργία σχέσεων ζωής, να φλερτάρω. Γιατί είτε φλερτάρεις διαζώσει, είτε φλερτάρεις διαδικτυακά σήμερα, το πιο πιθανόν να βιώσει πολλέ φορέ απογοήτευση. Είτε μακροχρόνια απογοήτευση από τη δημιουργία μιας ατέρια τη κακοποιητική σχέση είτε πολλέ φορέ απογοήτευση από πολλά ραντεβού, γνωριμίε που εσύ ο ίδιο δεν θα αφήσει να προχωρήσουν. Εσύ ίδια δεν θα αφήσει να προχωρήσουν, επειδή θα έχει εντοπίσει εγκαίρω εν τι κόκκινε σημαίε, θα έχει ακούσει τι κόκκινε καμπάνε και θα έχει σταματήσει νωρί πριν ταλαιπωρηθεί. Αλλά και σταματώντα νωρί, πάλι απογοητεύεσαι. Α πούμε τώρα μερικά πρακτικά πράγματα για τι γνωριμίε μέσω διαδικτύου. Εννοείται πω στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω συνδέσμου και για βίντεο πιο εξειδικευμένα και για playlist. Υπάρχει μάλιστα και ένα αστείο playlist το οποίο έχει τίτλο Ιστορίε από το Tinder. Το οποίο μπορούμε να το ακούσουμε για να γελάσουμε κιόλα. Και αύριο στο live μα αυτό θα κάνουμε. Θα μιλήσουμε για ιστορίε διαδικτυακών γνωριμιών και για ιστορίε επιτυχία. Αλλά και για ιστορίε πλάκα, γέλιου, αλλά και για ιστορίε θλιβερέ. Αύριο αυτά όμω. Το Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024 στι 9 το βράδυ που έχουμε το live μας. Σήμερα, καταρχά, ένα άνθρωπο ο οποίο θέλει να κάνει γνωριμία. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο πρώτα απ' όλα τι θέλει ο ίδιο. Τι ουσιαστικά επιθυμεί και τι μπορεί να κάνει. Αν μπορεί κάποιο να δημιουργήσει μια υγιή σχέση και θέλει να δημιουργήσει μια υγιή σχέση, ξεκινάει από άλλο σημείο. Ενώ αν κάποιο δεν θέλει να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη σχέση, μια σχέση που να έχει μέσα και συνέστημα και βαθύτερη σύνδεση, εάν κάποιο δεν μπορεί να δημιουργήσει μια ουσιαστική, αυθεντική, βαθιά σχέση με νόημα, πάλι θα ξεκινήσει από άλλο σημείο. Το βίντεο αυτό απευθύνεται στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ψάχνουν να γνωρίσουν άνθρωπο. Τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι they mean business, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι και αποφασιστικοί και ο σκοπός τους και ο στόχος τους δεν είναι να φτιάξουν μια γνωριμία ό,τι να είναι. Άνε. Ο σκοπός τους και ο στόχος τους δεν είναι να καβλαντίσουν, όπως λέγαμε χθε να περάσουν καλά. Ο σκοπός τους και ο στόχος τους είναι να γνωρίσουν ανθρώπους και αν μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει ένας άνθρωπος ταιριαστό κατάλληλος για αυτού ένα άνθρωπο ο οποίο επίση να του επιλέξει να δημιουργήσουν μία σχέση πάνω σε υγιή βάση. Άρα, πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε εμεί, σε ποια συνθήκη βρισκόμαστε, εάν έχουμε ξεπεράσει προηγούμενο χωρισμό, εάν είμαστε με καθαρό το πεδίο και αν δεν είμαστε κολλημένοι και έχουμε λίμεραν ατελείωτα. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω και συνδέσμους που εξηγούν τι είναι το λίμεραν που είναι ο αιμονικό, άτοπο, ερωτικό μυρικασμό, όταν κάποιο κάθεται και φτιάχνει παραμύθια μέσα στο μυαλό του για κάποιον ή κάποιαν με την οποία είχε σχέση στο παρελθόν ή πολύ θα γούσταρε να έχει σχέση στο μέλλον και ζει στη φαντασία του σε ένα ερωτογενέ πεδίο, χωρί την ουσία να έχει μια αυθεντική ερωτική σχέση, αλλά πάλι να μην είναι συναισθηματικά διαθέσιμο ή συναισθηματικά διαθέσιμη για να δημιουργήσει μια υγιή σχέση. Πρώτα απ' όλα, για να ψάξουμε να βρούμε άνθρωπο, πρέπει να γίνουμε εμεί οι ίδιοι άνθρωποι. Και για να γίνουμε εμεί οι ίδιοι άνθρωποι, πρέπει να κάνουμε ψυχοεκπαίδευση εντατική, να αγωνιζόμαστε πνευματικά, να επιδιδόμαστε σε αυτογνωσία και αυτεπίγνωση και αν το χρειαζόμαστε να κάνουμε και ψυχοθεραπεία. Διαφορετικά, τα προβλήματα μα, οι ατέλειωτε υποθέσεις μας και η προβληματικότητά μα, αν θέλετε, η ελαττωματικότητά μα. Θα μας δυσκολέψει και από το να βρούμε έναν άνθρωπο της προκοπής ή αν βρούμε έναν άνθρωπο της προκοπής να μην είμαστε εμείς σε θέση να προκόψουμε. Δηλαδή χρειάζεται να προετοιμάσουμε και τον εαυτό μας για μια υγιή, όμορφη, ωραία σχέση. Γιατί πολλές φορές ακούω από πρόσωπα τα οποία είναι μπλεγμένα, μπλεγμένα μέσα σε λίμερανς, σε ατελείωτο μυρικασμό, μέσα σε μια κατάσταση που να κλαίγονται μια ιστριονική κατάσταση που συνεχώ να λένε για τον πρώην, για την πρώην, για το ένα, για το άλλο. Μέσα σε να έχουν ένα σωρό στερεότυπα και κοινωνικέ αντιλήψει μέσα στο μυαλό του, κοινωνικά στερεότυπα και αντιλήψει προβληματικά που δεν θα του αφήσουν ποτέ να συνδεθούν οι με έναν άνθρωπο, να έχουν παράπονα από τη ζωή γιατί να μην του βγει το ένα, γιατί να μην του βγει το άλλο, γιατί να μην έχει τύχη να παντρευτούμε μέχρι σήμερα, γιατί να μην έκαναν παιδιά, γιατί να έκαναν παιδιά, γιατί, 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 γιατί ένα σωρό παράπονα, ένα σωρό αντιθέσει, να μην βρίσκονται καθόλου σε ειρήνη με τον εαυτό του, να μην έχουν επεξεργαστεί όσα βίωσαν στη ζωή του μέχρι σήμερα και να έχουν και παράπονα. Ότι δεν βρίσκουν έναν άνθρωπο να κάνουν μια σχέση τη προκοπή. Και εγώ σκέφτομαι κρίμα να βρεθεί ένα άνθρωπο τη προκοπή, να μπλέξει με κάποιον ο οποίο συνεχώ βολοδέρνει μέσα στου ίδιου φαύλου κύκλου και με ιστριονικότητα να προσπαθεί να αλλιεύσει συμπάθεια και προσοχή, αλλά να μην κάνει καμία απολύτω προσπάθεια για να βελτιώσει τον εαυτό του και να υπερβεί τα προβλήματά του. Εμείς ήδη πρώτα πρέπει να είμαστε άνθρωποι αξιαγάπητοι και άνθρωποι αξιόλογοι, άνθρωποι αξιόλογοι για δημιουργία υγιούς σχέσεις και μετά να ψάχνουμε να βρούμε έναν άνθρωπο αξιόλογο για δημιουργία υγιούς σχέσεις. Χρειάζεται προετοιμασία και η προετοιμασία δεν γίνεται ούτε με το να κλεγόμαστε, Ούτε με το να βγαίνουμε συνέχεια ραντεβού, ούτε με το να καθόμαστε εκ του ασφαλού και να κατηγορούμε τα κοινωνικά δίκτυα των έναν τον άλλον ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, πρώτα συνειδητοποιούμε αν εμεί είμαστε σε θέση να κάνουμε σχέση. Αν βρίσκουμε δυσκολίε, κάνουμε οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Αν είμαστε σε αυτό το κανάλι μόνο για να ακούμε ενδιαφέρουσε ιστορίε από μια κουτσομπολίστικη σκοπιά, το παίρνουμε απόφαση να παρακολουθούμε συστηματικά τα βίντεο για να κάνουμε συστηματική ψυχοεκπαίδευση και κάνουμε πνευματικό αγώνα. Βάζουμε τον κόπο που χρειάζεται από τη δική μα πλευρά ούτω ώστε να βελτιώσουμε τον εαυτό μα. Αν δεν βελτιώσουμε τον εαυτό μα, δεν θα βελτιωθεί η ζωή μα. Αν δεν γίνουμε εμεί καλύτεροι άνθρωποι, δεν θα μπορούμε να συναντήσουμε ή να διακρίνουμε αν το συναντήσουμε έναν καλό άνθρωπο ή να διατηρήσουμε μια υγιή σχέση μαζί του, αν εμεί δεν βελτιώσουμε τον εαυτό μα. Αυτού λεχθέντο σημαίνει ότι τη μοναξιά μα οφείλουμε με πνευματική εργασία, με ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία να τη μετατρέψουμε σε μοναχικότητα. Και όχι από ένα χώρο νιώθω τρομερή μοναξιά και επειδή νιώθω μοναξιά ψάχνω οπωσδήποτε να βρω έναν άνθρωπο, μπαίνω στα social, πέφτω σε όλε τι παγίδε που έχουν τα social ή στείνω εγώ παγίδε μέσα στα social και μετά έρχομαι και λέω φαύλο κύκλο. Δεν υπάρχει άνθρωπο, δεν υπάρχει άνθρωπο. Γίνε εσύ πρώτα άνθρωπο για να ψάξει μετά άνθρωπο και μετά να καταλάβει ότι υπάρχουν άνθρωποι, αλλά δεν. Τους βρίσκουμε με το να κλεγόμαστε, να τεμπελιάζουμε πνευματικά και συνεχώς να παραπονιόμαστε. Άρα, αντιλαμβάνομαι ποιο είμαι, τι ακριβώς επιθυμώ και τι θέλω και είτε γνωρίζω έναν άνθρωπο έξω, γιατί γίνεται και αυτό στις μέρες μας, σε μια κοινωνική εκδήλωση, σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο, γνωρίζω έναν άνθρωπο και ανταλλάζουμε social, έτσι κάνουν οι άνθρωποι σήμερα. Δεν ανταλλάζουν τον αριθμό του τηλεφώνου του, ανταλλάζουν social. Κάνει άτο ένα τον άλλο στο Instagram, ή κάνει άτο ένα τον άλλο στο Facebook, ή ακολουθεί ο ένα τον άλλο στο Twitter, δεν ξέρω τι. Είτε γνωρίζουμε κάποιον διαζώσει και ανταλλάζουμε social και αρχίζουμε να συνομιλούμε από τα social, είτε κάποιο μα προσεγγίζει μέσα από τα social, είτε εμεί προσεγγίζουμε κάποιον μέσα από τα social, ο τρόπος με τον οποίο συνομιλούμε, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε αυτή τη γνωριμία πρέπει να είναι ξεκάθαρος. Ποιο είμαι εγώ, τι θέλω εγώ και αν αυτό που θέλω το βρίσκω προχωρώ, εάν δεν βρίσκω αυτό που θέλω αποχωρώ. Αν εγώ θέλω να φτιάξω μία σχέση ουσιαστική με συντροφικότητα, με συνέστημα και όχι μόνο σεξ, αν όταν αρχίσω να συνομιλώ με κάποιον ο άλλο συνεχώ παίρνει την κουβέντα στο σεξ και ενδιαφέρεται να βρεθούμε διαζώσει άμεσα και δείχνει σημάδια ότι μόνο το σεξ έχει στο μυαλό του, αποχωρούμε. Δεν καθόμαστε να δούμε άλλη μια φορά το έργο που σίγουρα έχουμε ξαναδεί. Επίση, κάνουμε τι δύσκολε ερωτήσει. Θα σα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο για τι δύσκολε ερωτήσει στην αρχή μια γνωριμία. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε γραπτό. Τις κάνουμε προφορικώς, τις κάνουμε στη βιντεοκλήση, τις κάνουμε διαζώσεις. Και από τον τρόπο που θα απαντήσει ο άλλο τι δύσκολε ερωτήσει, ή από τον τρόπο που δεν θα απαντήσει τι δύσκολε ερωτήσει, ή από το πώ θα αντιδράσει στις δύσκολε ερωτήσει, Εξάγουμε αποτελέσματα, όχι με βάση την μεγάλη μα επιθυμία οπωσδήποτε να βρούμε άνθρωπο, άντρα να είναι και ό,τι να είναι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι, αλλά με τι γνώσει που έχουμε, τι ψυχοεκπαιδευτικέ, για το τι σημαίνει καλό άνθρωπο, τι σημαίνει ηθικό άνθρωπο και πώ είναι υγιεί ανθρώπινε σχέσει. Επίση, επιμένουμε σε βιντεοκλήση. Ειδικά, αν μα στέλνει κάποιο άγνωστο στα social, επιμένουμε σε βιντεοκλήση. Στη βιντεοκλήση φαίνεται αν αυτό ο άνθρωπο. Που έχει αυτό το προφίλ, είναι αυτό που είναι στι φωτογραφίε του. Φαίνεται αν αυτό ο άνθρωπο είναι διαθέσιμο να μιλήσει. Αν κάποιο έχει φτιάξει ένα προφίλ, στο οποίο παριστάνει ότι είναι ελεύθερο ενώ δεν είναι ελεύθερο, αν εμεί απαιτούμε να μιλήσουμε σε βιντεοκλήση την ίδια ώρα που στέλνει μήνυμα, αν αυτό είναι παντρεμένο και έχει φτιάξει ένα προφίλ, δεσμευμένο και προσπαθεί να καβλαντήσει, φυσικά δεν θα πάρει τη βιντεοκλήση. Θα σου πει ένα σωρό άλλε δικαιολογίε και θα το αποφύγει απαιτούμε βιντεοκλήση, αν ο άλλος δεν θέλει βιντεοκλήση, γεια σα. Αν κάποιο αρχίσει να μας κάνει necking και gaslighting κατά τη διάρκεια του φλερτ, αν μα λέει όπω έλεγε στην κοπέλα προχθέ, μήπω είσαι πιεστική και δείχνει απελπισμένη, γεια σα. Μπλοκ, 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 μπλοκ. Μπλοκ. No contact, μπλοκ. Να έχουμε υπόψη μα ότι ζούμε σε μια εποχή που ο ναρκισμό ανθεί, άρα να έχουμε υπόψη μα και τα ποσοστά ότι όταν αρχίσουμε να συνομιλούμε και να φλερτάρουμε μέσω διαδικτύου υπάρχει μια πιθανότητα 85% ας πω 80% 8 στους 10 με τους οποίους θα συνομιλήσουμε να έχουν αρκησιστικό στυλ προσωπικότητα. άρα δεν χτίζουμε προσδοκίες προτού δούμε με τα μάτια μας και ακούσουμε με τα αυτιά μας και προτού διαπιστώσουμε στην πράξη ότι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούμε είναι σοβαρός άνθρωπος έχει παρόμοιες επιδιώξεις με μας και είναι καλοί άνθρωπο. Ξαναλέω και να τα κάνουμε όλα αυτά. Απαραίτητη προπόθεση είναι εμεί οι ίδιοι να έχουμε κάνει δουλειά με τον εαυτό μα. Αυτά σε σχέση με το αν το διαδίκτυο είναι λάθο χώρο να γνωρίσει κόσμο. Είτε αρέσει είτε όχι σε εμά τι μεγαλύτερε που μεγαλώσαμε στην επαρχία χωρί διαδίκτυο. Είναι ο τρόπο να γνωρίσει κόσμο το διαδίκτυο. Είναι ένα μέσον το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο το διαδίκτυο και σημασία έχει πώς το χρησιμοποιούμε. Στο αυριανό live θα συζητήσουμε και ιστορίες επιτυχίας γνωριμιών από το διαδίκτυο και ιστορίες αποτυχίας γνωριμιών από το διαδίκτυο. Θα πούμε και αστείες ιστορίες γνωριμιών από το διαδίκτυο, γιατί έχουμε πει πολλές φορές όταν αρχισά και είναι γελία και από από μια κατάσταση μόνο να γελάσεις μπορείς. Και θα σας απαντήσω και σε ερωτήσεις σας πολύ συγκεκριμένες σε σχέση με τη γνωριμία στα κοινωνικά δίκτυα. Υπενθυμίζω ότι στα live μας Uh, Όποιο κάνει ερώτηση με super chat προηγείται να λάβει απάντηση τη ερώτησή του για να βγάλουμε έτσι ένα ξεκαθάρισμα, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα έχει πολύ κόσμο στο αυριανό live που θα μιλήσουμε ζωντανά για τι γνωριμίες από το διαδίκτυο. Σα χαιρετώ, φιλιά. Mm. Και στα σχόλια αυτού του βίντεο, αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε εμπειρίε, οι οποίε να χρησιμοποιηθούν ω υλικό για επόμενα βίντεο. Χαίρετε. Κλείνω με αυτό. Καλύτερα μόνος έχοντας μετατρέψει τη μοναξιά σε μοναχικότητα, παρά κακά Φυσικά το ιδανικό είναι να μετατρέψουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα και μετά να είμαστε και καλά συντροφευμένοι και το εύχομαι ολόκαρδα σε όλου όσοι το επιθυμούν.